Κοντά μας στο στούντιο του 984 βρίσκεται ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, ο κύριος Στέλιος Βοριάς. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Βοριά, εδώ στο 984. Γεια σας, κύριε Δουλειάρα, και σας ακροατές. Λοιπόν, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, αποφασίζεται να θέσετε υποψηφιότητα για περιφερειακό σύμβουλο. Πείτε μου γιατί. Πείτε μας γιατί. Ο βασικός λόγος καταρχάς είναι ο ίδιος ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει, είναι ένας έντιμος, ένας δημοκρατικός άνθρωπος. Πάντα ήταν πλάι στο εργατικό κέντρο και στους εργαζόμενους. Και είναι ο βασικός λόγος ενασχόλησής μου με να είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια. Ωστόσο όμως είναι και άλλοι λόγοι. Είναι λόγοι ενίσχυσης της θέσης που έχουμε αυτή τη στιγμή, της εκπροσώπησης των εργαζομένων, όπως επίσης και η όρεξη να προσφέρουμε στον τόπο και από το μετερίζει που λέγεται Περιφερειακό Συμβούλιο, τελώντας θα έλεγα έτσι κάποια, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε οράματα, στόχους, ιδέες για το καλό του τόπου, γιατί δεν σας κρύβω ότι και εγώ σαν ενεργός πολίτης θεωρώ ότι η επόμενη πενταετία θα είναι μια κρίσιμη πενταετία για το νησί μας. Κύριε Βουργιάτε, έχουμε πει πολλάκι σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με την εργασία, την αγορά εργασίας, με τους δείκτες. Οι δείκτες, τουλάχιστον αριθμητικά, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, για να θυμηθώ αυτά τα οποία μας έχετε και μας λέτε εσείς εδώ, και από το Βήμα, του ίδιου δελτίου και της ίδιας εκπομπής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει και να στηρίξει, κατά τη δική σας την πρόταση, τη δική σας την εκτίμηση, την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσει και να ενισχύσει πολύ περισσότερο και να κινήσει τα νήματα της ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, γιατί αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι το ζητούμενο, σίγουρα υπάρχουν κλάδοι που πρέπει να υπάρξουν πολιτικές στήριξη αυτών των κλάδων, όπως ο πρωτογενής τομέας που παράγει μεγάλες υπεραξίες όχι μόνο στην οικονομία αλλά και πολύ σωστά που είπατε και στην απασχόληση, γιατί εκτός τους εργάτες γης που τους έχουμε τόσο ανάγκη και μεγάλη έλλειψη, παράγει θέσεις εργασίας στο δευτερογενή τομέα, δηλαδή στη μεταποίηση, στη συσκευασία, ακόμη και στο τριτογενή τομέα όπως οι μεταφορές και άλλες ειδικότητες. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να στηριχτεί και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι η ροχοκαλιά της απασχόλησης της χώρας αλλά και του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα απασχολεί πάνω από το 60% του εργατικού δυναμικού και μάλιστα με μακροχρόνιες και καλές σε πληρωμή θέσεις εργασίας, και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες πολιτικές ενίσχυσής τους που υπάρχει και αυτή η δυνατότητα από την περιφέρεια να πούμε, γιατί όλα τα προγράμματα που υπάρχουν είτε μέσα στο ΕΣΠΑ που βγαίνουν θα πρέπει να υπάρξουν τέτοια κριτήρια ενίσχυσης αυτών των κλάδων. Από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχει η ναυαρχίδα του τουρισμού, η ναυαρχίδα θα έλεγα της οικονομίας του νησιού που λέγεται τουρισμός, και εκεί θα υπάρξουν κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες μας και πρέπει να το δούμε, κύριε Δουλγερά, γιατί μπορεί να λέμε για νέο αεροδρόμιο ότι θα διπλασιαστεί με το νέο αεροδρόμιο ίσως οι τουρίστες που θα έρχονται στο νησί μας. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν οργανωθούμε ως νησί με μια διαχείριση π.χ. των υδάτινων πόρων, δεν μπορεί να γεμίζουν από τη μια οι πισίνες των ξενοδοχείων και από την άλλη να μην έχουν να πιούν νερό οι ανθρώποι στα προάστια του Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να δούμε με σοβαρότητα τη διαχείριση των φυσικών πόρων, του νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων που θα έχουμε και θα είναι πολύ περισσότερα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει, που υπάρχει φυσικά ένα σχεδιασμός ήδη σε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Έρχομαι και εγώ να στελεχώσω αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια ο Σταύρος Αρναουτάκης, και ήδη από αυτά το σχεδιασμό που έχει εξαγγείλει κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε όλοι, αλλά όμως με στόχο όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Ξέρετε ωστόσο ότι πολλές φορές όταν έχει συνηθίσει σε κάποια πράγματα και έρχεται με μια απόφαση, με μια αλλαγή πορείας, αλλαγή πολιτικής,
πολιτικής, ακόμα και μέσα από αυτά τα οποία είπατε, όση ώρα σας άκουγα αυτό σκεφτόμουν, και έχεις απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ξεβολευτούν, το καταλαβαίνετε, ότι εδώ ξεκινάνε και τα προβλήματα και εδώ θα πρέπει εσύ από τη δική σου την πλευρά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να σπάσεις τα αυγά, και δεν είναι μόνο το κεντρικό κράτος απέναντί σου, αλλά είναι και η ίδια η τοπική κοινωνία ή μέρος της κοινωνίας ή μέρος του επιχειρήν που δεν θέλει να ξεβολευτεί. Εδώ πώς το προχωράς? Κοιτάξτε κύριε Δουλειράκη, συγγνώμη, αλλά έχουμε μία πορεία. Ο κόσμος ξέρει τι είμαστε. Έχουμε χειριστεί δύσκολες καταστάσεις, έχουμε λύσει προβλήματα. Θα σας πω ότι από τώρα έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα το πιλωτικό με τους 5.200 εργάτες γης που θα τους φέρουμε από τη Δυτική Μακεδονία για το λιωμάζιμα στο νομό Ηρακλείου. Έχουμε από φέτος το σύστημα αλλάξει και 60.000 πλέον. Αυτό δεν το ήξερα ότι θα έρθουν τελικά, γιατί η προηγούμενη πρόταση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου είχε απορριφθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι, μετά από τη συνάντηση όμως την πρόσφατη που είχαμε στο Εργατικό Κέντρο με τον Υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη, συμφωνήθηκε και υλοποιήθηκε και ξεκινάει κανονικά. Είναι ένα μεν πιλωτικό πρόγραμμα. Μάλιστα μετά από αυτό το πρόγραμμα το ζητάνε ήδη και άλλες περιοχές της χώρας. Θα δοκιμαστεί να δούμε πώς θα πάει, γιατί επιδοτείται να πούμε και η μετακίνηση αλλά και η διαμονή, ένα βάουτσερ διαμονή πολύ σημαντικό, γιατί ένας εργάτης γης αν πάρει 200 ευρώ από το πρόγραμμα για διαμονή, καταλαβαίνετε, αν τρεις εργάτες μαζευτούν μπορούν να βρουν άνετα ένα σπίτι 600 ευρώ να νοικιάσουν και να μπορούν να δουλεύουν με πολύ καλές συνθήκες στο πρωτογενή τομέα. Πιλωτικά λέτε για την ελοκομική περίοδο στην Κρήτη, στο σύνολο της Κρήτης είναι καθαρά πιλωτικό, να δούμε πώς θα προχωρήσει με αυτούς τους 500 για φέτος και από εκεί και πέρα θα επεκταθεί για όλη την Ελλάδα, για όλη την επικράτεια, αρκεί να πετύχει. Θεωρώ ότι θα πετύχει, θα έρθουν και εργαζόμενοι από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά εννοείται ότι θα βρεθούν και παραγωγοί να τους απασχολήσουν. Μισό λεπτό να διευκρινίσω και κάτι άλλο, γιατί τα λέγαμε και στο παρελθόν πάνω σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι μέσα από την εμπειρία σας μπορείτε και να βοηθήσετε και προτάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Όταν λέτε ότι αφορά όλες τις περιφερειακές ενότητες, θα υπάρξουν δηλαδή κίνητρα ακόμα και αν κάποιος θέλει από εδώ να φύγει να πάει σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και υπάρχει ανάγκη για να δουλέψει, αυτό εννοείται? Αυτό ακριβώς εννοώ. Ήδη και η Καλαμάτα βγήκε και ζητάει το πρόγραμμα να γίνει για αυτούς, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και εννοείται ότι θα μπορεί να, αν πετύχει το πρόγραμμα, τότε θα βγούμε σε όλη την επικράτεια, τουλάχιστον αυτή είναι η υπόσχεση του Υπουργείου Εργασίας, να βγούμε σε όλη την Ελλάδα για όλους τους ανέργους που θα επιθυμούν για οποιαδήποτε περιοχή στον πρωτογενή τομέα της χώρας να πάνε να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα και το σύστημα στον ΟΑΕΔ από ήδη ξεκίνησε. Αυτοί που θα κάνουν αιτήσεις και θα μπαίνουν να κάνουν την αίτηση για το Ταμείο Ανεργίας θα ενημερώνονται ότι μπορούν για το δικαίωμα που έχουν, που και αυτό έγινε με παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου πριν 1,5 χρόνο, ότι μπορούν να εργαστούν μέχρι 70 ημερομίσθια χωρίς να χάσουν ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανεργίας τους. Και μιλάμε για πάνω από 60.000 χέρια και μάλιστα σκληρά εργαζόμενος, γιατί ο τουρισμός, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία, είναι πολύ σκληρές δουλειές για αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν, έχουμε δουλέψει, δηλαδή έχουμε δημιουργήσει, έχουμε φτιάξει πράγματα και αυτά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερο μέσω της περιφέρειας, γιατί δεν σας κρύβω ότι και η περιφέρεια θα πρέπει ίσως να γίνει λίγο πιο διεκδυτική προς την κεντρική εξουσία, γιατί κατ' εμένα κυρία Δουλγεράκη η Κρήτη είναι αδικημένη, αν όχι πιο αδικημένη περιφέρεια της χώρας, από τις πιο αδικημένες. Μπορεί τώρα να μιλάμε π.χ. για ΒΟΑΚ, ακόμη στα χαρτιά όμως είναι. Αν πάμε όμως στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, θα δούμε σύγχρονους εθνικούς αυτοκινητόδρομους. Εδώ τα παιδιά μας, οι άνθρωποι μας χάνονται καθημερινά και όχι μόνο φυσικά στο εθνικό δίκτυο και στο επαρχιακό, που εκεί καθαρά την ευθύνη την έχει η περιφέρεια να το οργανώσει, να το φτιάξει. Για μένα δεν διανοείται να γίνεται δρόμος αυτή τη στιγμή και να μην γίνεται διαχωριστική νησίδα στη μέση, που ξέρουμε ότι τα θανατηφόρα με μια διαχωριστική νησίδα πέφτουν στατιστικά τουλάχιστον 70-80%. Μια σειρά λοιπόν τέτοιων πραγμάτων σίγουρα θα πρέπει να γίνουν, να τα ξαναδούμε μέσω της περιφέρειας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος που σπάει αυγά, φτιάχνει ομελετά. Καταλαβαίνουν φαντάζομαι οι ακροατές τι εννοώ. Σίγουρα φυσικά δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα λύσω όλα αυτά τα προβλήματα
που απασχολούν τους κριτικούς. Αυτό όμως που μπορώ να αποσχεθώ είναι ότι θα αγωνιστώ με όλες τις δυνάμεις μου, έτσι όπως έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, για το καλό του νησιού, για το καλό των κριτικών. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Βοριά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία εύχομαι και σε εσάς. Να είστε καλά.